Πριν από 6 χρόνια η χώρα μας πρακτικά χρεοκόπησε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει χρεοκοπήσει άλλες 4 στο παρελθόν. Από την ίδρυσή του ως κράτος έχει περάσει τη μισή της ζωής σε οικονομική επιτήρηση. Αλλά τι συνέβη αυτή τη φορά? Για να καταλάβουμε πρέπει να πάμε πίσω. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 ξεκίνησε η προσπάθεια της Ελλάδας να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Για να γίνει αυτό έπρεπε να συμμαζευτεί η κατάσταση της οικονομίας της. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα ντόμινο εξελίξεων. Μια 15ετής πορεία φαινομενικής ανάπτυξης και οικονομικής εφορίας που τελικά οδήγησε στην καταστροφή. Στην αρχή τα πράγματα έμοιαζαν πολύ ενθαρρυντικά. Ο πληθωρισμός άρχισε να υποχωρεί. Οι ελληνικές τράπεζες άρχισαν να δανείζονται από τις αγορές με χαμηλότερα επιτόκια. Και έτσι άρχισαν να δανείζουν και αυτές με χαμηλότερα επιτόκια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα χαμηλά επιτόκια μαζί με τα χρήματα που έμπαιναν στην οικονομία από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ένα αποτέλεσμα. Την αύξηση της ζήτησης. Που με τη σειρά της οδήγησε στη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών, καθώς τα εγχώρια προϊόντα είτε δεν επαρκούσαν είτε δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα. Αναπόφευκτα ακολούθησε σημαντική αύξηση των τιμών. Όλων των τιμών. Αυξήθηκε η αξία των ακινήτων, αυξήθηκαν οι μετοχές, αυξήθηκαν οι μισθοί, αυξήθηκε η δαπάνη για τις συντάξεις. Αλλά ταυτόχρονα συνέβησαν και κάποια άλλα καθοριστικά για την οικονομία πράγματα. Δεν αυξήθηκαν εξίσου και τα φορολογικά έσοδα λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Δεν αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Τα ελληνικά προϊόντα είτε ήταν ακριβά, είτε υποδέστερα των ξένων και άρα μη ανταγωνιστικά. Επενδύσεις έγιναν κυρίως στην οικοδομή και στις υποδομές, όχι όμως και στην παραγωγή. Και τι γίνεται σε μια χώρα που ξοδεύει διαρκώς περισσότερα χωρίς να εισπράττει αναλόγως περισσότερα? Το δημόσιο χρέος άρχισε να αυξάνεται. Και μετά ήρθε η παγκόσμια κρίση του 2008. Η Ελλάδα είχε πάρα πολύ ψηλό δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ της. Και επειδή το ΑΕΠ της μειωνόταν, το ποσοστό του χρέους της γινόταν ακόμη μεγαλύτερο. Το 2009 έφτασε το 127%. Ξαφνικά, οι αγορές άρχισαν να μαντεύουν ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει όλο αυτό το χρέος και για να διασφαλίσουν το ρίσκο τους, άρχισαν να τη δανείζουν με ψηλότερα επιτόκια. Και όσο η αβεβαιότητα συνεχιζόταν, τα επιτόκια αυξάνονταν ακόμα περισσότερο, μέχρι που έγινε προφανές ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να δανειστεί άλλα χρήματα. Και έτσι, για να μην χρεοκοπήσει, δημιουργήθηκε περιβόητη τρόικα για τη διάσωσή της. Η Ελλάδα δεν ήταν η μόνη χώρα που πήρε χαμηλό το καδάνι από την Τρόικα, δεσμευόμενη να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Δεν ήταν η μόνη που υπέγραψε μνημόνια. Το ίδιο έκαναν στις αρχές της κρίσης και η Ιρλανδία το 2010, η Πορτογαλία το 2011, η Ισπανία για τις τράπεζές της το 2012 και η Κύπρος το 2013. Αντίθετα με αυτές, η Ελλάδα δεν υπέγραψε ένα, αλλά τρία μνημόνια. Το 2010, το 2012 και το 2015. Αντίθετα με αυτές, η Ελλάδα έλαβε ποσά ύψους άνω των 300 δις ευρώ, το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και αντίθετα με αυτές τις χώρες, η Ελλάδα δεν έχει ξεμπερδέψει ακόμη με τα μνημόνια. Η κεντρική στόχη των μνημονίων ήταν η εξάλειψη των ελλειμμάτων. Η χρηματοδότηση των αναγκών της χώρας, μισθοί και συντάξεις δηλαδή, μέχρι να έρθει η ανάπτυξη, η στήριξη του τραπεζικού συστήματος, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για τον εξορθολογισμό της οικονομίας και τη διόρθωση των στρεβλώσεων της στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και αν γίνονταν όλα αυτά, τελικά η έξοδος της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. 6 χρόνια μετά, αρκετοί πιστεύουν πως πολλοί από αυτούς τους στόχους δεν έχουν επιτευχθεί. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, μέσα στα 6 χρόνια των μνημονίων έχουν γίνει πολλά. Μέσα σε μόλις 4 χρόνια, από το 2009 μέχρι το 2013, το πρωτογενές έλλειμμα του 10,2% του ΑΕΠ έγινε πρωτογενές πλεώνασμα 0,8%, μια προσαρμογή κατά πολύ υψηλότερη από εκείνη όλων των υπολείπων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας κατέστη πλεονασματικό για πρώτη φορά μετά το 1948. Ο όγκος των εισαγωγών μειώθηκε κατά 10%, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11%. Και κάποιες δομικές μεταρρυθμίσεις, όσο και αν δεν φαίνεται, έγιναν. Τα τελευταία 3 χρόνια, η Ελλάδα είναι η πρώτη στο βαθμό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων ανάμεσα στις χώρες μέλη του ΩΣΑ. Οι αναγκαίες για την επιβίωση της χώρας επιδόσεις, ωστόσο, δεν ήρθαν χωρίς κόστος. Μεταξύ του 2008 και του 2013, το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 25%. Το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών μειώθηκε κατά το 1 τρίτο. Το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε από 7 σε 27%, ενώ τα 2 τρίτα των ανέργων είναι μακροχρόνια ανεργοί. Κατά την τελευταία εξαετία, η ελληνική οικονομία βίωσε μια κρίση που παρόμοιά της δεν έχει βιώσει καμιά άλλη οικονομία κράτους μέλους του ΩΣΑ σε καιρό ειρήνης. Και ακόμη δεν έχει τελειώσει. Τι πρέπει να γίνει για να μην πάνε αυτές οι θυσίες χαμένες? Το ερώτημα για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα για να ξεπεράσει την κρίση, αλλά και για να μην φτάσει ξανά στην ίδια δεινή κατάσταση, αναδεικνύεται πια πιο επίκαιρο από ποτέ.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. 6 χρόνια τώρα η Ελλάδα υπογράφει μνημόνια, ξευπογράφει μνημόνια, διαπραγματεύεται δανειακές συμβάσεις, ξεδιαπραγματεύεται δανειακές συμβάσεις, κουρεύει χρέος, δεν κουρεύει χρέος, ανεβαίνουν τα επιτόκια, κατεβαίνουν τα επιτόκια, δίνονται παρατάσεις σε δανειακές συμβάσεις, αλλά στην περίοδο αυτή η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση, η οποία θα συνεχιστεί και σε όλη τη διάρκεια του 2016, ενδεχομένως δεν ανακαλύψει και μεγάλο μέρος του 2017 και να δούμε τι θα προκύψει από το 2018 και μετά. Γιατί η οικονομία τελεί υπό ύφεση? Πρώτον, διότι το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας είναι ξεπερασμένο. Δεύτερον, ήταν ένα μοντέλο που στηριζόταν πάρα πολύ στην εσωστρέφεια και στην εσωτερική ζήτηση με ατμομηχανή την οικοδομή. Η οικοδομή είναι ένας κλάδος που κορέστηκε, δεδομένου ότι σχεδόν το 80% των Ελλήνων είναι ιδιοκτήτες ενός τουλάχιστον ακινήτου, με αποτέλεσμα σήμερα η οικονομία μας να πάσχει από εξωστρέφεια, και αυτό φαίνεται, απεικονίζεται ξεκάθαρα στους σχετικούς λογαριασμούς. Όταν η Ελλάδα έχει κατά κεφαλήν εξαγωγές περίπου 1.200 δολάρια, τη στιγμή που μια χώρα με τον ίδιο πληθυσμό όπως το Βέλγιο έχει σχεδόν 30.000 δολάρια, καταλαβαίνει κανένας ότι το χάος είναι μεγάλο. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Και υπό αυτήν την έννοια, ένας οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε πριν μερικούς μήνες με πρωτοβουλία του επιτήμου Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών του κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου, που ίδρυσε τον Οργανισμό Διανέωσης, κάνει μία σειρά από έρευνες, τόσο για να καταγράψει τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις, κυρίως τις πνευματικές αντιλήψεις που ισχύουν στην ελληνική πραγματικότητα, όσο όμως και να επεξεργαστεί τις δυνατότητες ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με την αξιοποίηση βέβαια των κοινοτικών προγραμμάτων και κυρίως του ΕΣΠΑ. Όλα αυτά τα θέματα στη σημερινή εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής περιεχομένου στον οργανισμό αυτόν, και οφείλω να πω, τουλάχιστον από τις μελέτες που έχω διαβάσει και αναλύσει, ότι κάνει μια πάρα πολύ αξιόλογη και σημαντική για την ελληνική οικονομία δουλειά. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Γεωργακόπουλε, και να ευχηθούμε ότι η δουλειά αυτή θα έχει και τις ανάλογες επιπτώσεις, θετικές επιπτώσεις, ως προς τις αλλαγές νοοτροπίας από τη μια μεριά, αλλά και ως προς την παραγωγική βάση της οικονομίας μας. Αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο, εάν που θα δούμε και ορισμένα στοιχεία από το βίντεο που θα προβληθεί, ποια είναι τα κύρια δομικά χαρακτηριστικά του? Εμείς αυτό που ζητήσαμε από τους ερευνητές, φτιάξαμε μια ομάδα ερευνητών με το συντονισμό του Πάνου Τζακλόγλου, του οικονομολόγου, και θέλαμε να μας προδιαγράψουν πώς θα πρέπει να μοιάζει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του στοιχεία? Η τελική έρευνα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μια αποτίμηση του τι έγινε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί η ελληνική οικονομία έφτασε στο χείλος της καταστροφής. Μία αποτίμηση του τι έγινε στα 6 χρόνια των μνημονίων, ποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν, τι δεν έγινε, τι έγινε καλά, τι δεν έγινε καλά. Και το τρίτο και μεγαλύτερο μέρος είναι μία διατύπωση προτάσεων. Οι ερευνητές ακολούθησαν την εξής μεθοδολογία. Κατέγραψαν τα προβλήματα, έθεσαν κάποιους τελικούς στόχους, τους οποίους θέλει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο να πετύχει, οι οποίοι είναι μεγαλεπίβολοι και τρεις, μακροπρόθεσμοι, είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της χώρας και του ασφαλιστικού της συστήματος, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, το να αυξάνεται το ΑΕΠ, δηλαδή να δημιουργείται πλούτος, και η βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, ειδικά των ασθενέστερων στρωμάτων της κοινωνίας. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, έθεσαν και μία σειρά από πιο βραχυπρόθεσμους, μικρότερους στόχους, που περιλαμβάνουν το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, φορολογική μεταρρύθμιση, αποδοτικό και παραγωγικό δημόσιο τομέα και ούτω καθεξής. Και για να φτάσουν σε αυτούς τους στόχους, προτείναν μια σειρά από ρεαλιστικές προτάσεις, οι οποίες
γιατί λέμε ρεαλιστικές, μπορούν να υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο, στο τρέχον σύστημα που έχουμε, στην κατάσταση που υπάρχει, δημοσιονομική στενότητα. Και άρχισαν να τις απαριθμούν. Αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι, το οποίο βέβαια επιδέχεται μεγάλης ανάλυσης και εξειδίκευσης. Και αυτή είναι η δουλειά που θα κάνουμε και εμείς και ο οργανισμός μας και στο επόμενο διάστημα. Ελάβατε υπόψη σας αυτή την έρευνα που κάνατε διάφορες εισηγήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς τόσο από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως, όσο και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσο από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Παγκόσμια Τράπεζα και κυρίως, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει και μία παρεμφερής μελέτη από την εταιρεία των συμβούλων McKinsey πριν μερικά χρόνια, που και αυτή έκανε κάποιες προτάσεις. Αυτού του είδους τις έρευνες και μελέτες τις έχετε ενσωματώσει στη δική σας διαδικασία? Φυσικά, έχουν ληφθεί υπόψη από τους ερευνητές, χρησιμοποιούνται και στη βιβλιογραφία. Κάποιες από τις προτάσεις τους είναι και προτάσεις της έρευνας, πιο εξειδικευμένες ή λιγότερο εξειδικευμένες παραπέμποντας στις προηγούμενες. Έχει γίνει δουλειά. Υπάρχουν έρευνες από το ΙΟΒΕ, από το ΚΕΠΕ, τις οποίες είχαν παραγγελθεί πρόσφατα εντός της κρίσης. Έγινε η δουλειά της McKinsey, η οποία είναι σημαντική και πάει σε αρκετά μεγάλο βάθος. Όλες αυτές τις λαμβάνουμε υπόψη και η διαφορά της δικιάς μας έρευνας είναι ότι είναι πιο ολιστική ως χαρτογράφηση. Πηγαίνει σε θέματα τα οποία είτε άλλες έρευνες δεν είχαν αγγίξει, είτε εκείνη η τρέχουσα συγκυρία δεν τα ζητούσε ως πολύ φλέγοντα. Έρχεται να συμπληρώσει λοιπόν τις υπόλοιπες, να έρθει να σταθεί μαζί τους δίπλα ως συμπλήρωμα και ταυτόχρονα ως αφετηρία για την εξειδίκευση των μεμονωμένων προτάσεων που θέτει. Θα εκδοθεί και ως βιβλίο, για να φανταστείτε. Είναι ένα τέτοιου είδους έργο, το οποίο αξίζει και μετά από μερικά χρόνια να το διαβάσουμε σαν αποτύπωση του ποια ήταν η κατάσταση και τι θέλαμε να κάνουμε το 2016. Ως τέτοιο έργο είναι μια επικαιροποίηση των προηγούμενων, του ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και τα λαμβάνουμε φυσικά υπόψη και τα αναδεικνύουμε. Γιατί αν θυμάμαι καλά, ξεκινήσατε τις ερευνητικές σας εργασίες με μια, ας το πούμε, ανάλυση της συμπεριφοράς και των αντιλήψεων που κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία. Στο παραγωγικό, στο νέο αυτό παραγωγικό μοντέλο, πώς επεξεργάζεστε αυτές τις συμπεριφορές, οι οποίες βέβαια οφείλω να πω εκ προημίου ότι ορισμένες είναι και τελείως αντιφατικές. Είναι αρκετά. Δηλαδή, για να έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ενώ εμφανίζεται το κοινό να είναι αναφανδόν υπέρ του ευρώ, εντούτοις υπάρχει σκεπτικισμός αν θα πρέπει να συμμετέχουμε ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που τα δύο συνδέονται. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι μέσα στο ευρώ και να είσαι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτά λοιπόν τα ενσωματώνετε στην έρευνά σας. Όχι ακριβώς, αλλά πιστεύουμε ότι αυτού του τύπου η δουλειά, που χαρτογραφούμε δηλαδή το τι πιστεύουν οι Έλληνες για τους διάφορους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, μπορεί να είναι χρήσιμη για τους policy makers, οι οποίοι θα πάρουν την άλλη έρευνα και θα πρέπει να υλοποιήσουν τις πολιτικές προτάσεις. Για παράδειγμα, οι Έλληνες είναι υπέρ της άρσης μονιμότητας του δημοσίου. Ακόμα και οι νησί δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι εντυπωσιακό για το ποσοστό, μάλιστα. Ωραία. Ένας πολιτικός, ο οποίος θέλει να υλοποιήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες προτείνουμε στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, για παράδειγμα, μπορεί να λάβει υπόψη του το τι υπάρχει, το τι πιστεύει ο κόσμος για το συγκεκριμένο κομμάτι και να προχωρήσει σε μία μεταρρύθμιση χρησιμοποιώντας και τις δύο έρευνες ως μπούσουλα. Εμείς θέλαμε να κάνουμε και τις δύο έρευνες ανεξάρτητα μεταξύ τους για να χαρτογραφήσουμε διαφορετικά πράγματα. Στη μία περίπτωση χαρτογραφούμε τις απόψεις της κοινωνίας, χρήσιμο εργαλείο για κάθε και πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Και στην άλλη θέλουμε να χαρτογραφήσουμε την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και ποιες κινήσεις μπορεί να κάνει το πολιτικό σύστημα για να επιφέρει αλλαγές. Τα δύο είναι αλληλοσυμπληρωμένα φυσικά. Απλά δεν χρησιμοποιήσαμε ως αφετηρία το ένα για να φτάσουμε στις προτάσεις το άλλο. Δηλαδή, οι προτάσεις που διατυπώνουμε δεν είναι αυτές που θέλει ο κόσμος, αλλά είναι αυτές που μπορούν να γίνουν. Είναι αυτές που θα γίνουν πιο εύκολα αν τις θέλει και ο κόσμος. Σε ποιο βαθμό έχετε λάβει υπόψη σας τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σήμερα στην ελληνική οικονομία από πλευράς ρευστότητας και βέβαια μια έτσι διάχυτη αβεβαιότητα που κυριαρχεί στον τραπεζικό χώρο, όπου όντως τα προβλήματά του είναι πολλά και σοβαρά. Ακριβώς.
Φυσικά και τις έχουμε λάβει υπόψη. Η έρευνα αφορά το σήμερα, ακριβώς την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με τα κόκκινα δάνεια, με τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και ένα κομμάτι των προτάσεων από τα 12 μεγάλα, αν μπορούμε αδρά να τα κατηγοριοποιήσουμε, αφορά αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις ξανά να βρουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να υπάρξει η ρύθμιση των δανείων, ένας πιο εύκολος πτωχευτικός κώδικας. Και βέβαια να βελτιωθεί το δανειακό χαρτοφυλάκιο του τραπεζικού συστήματος αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το έχουμε ενσωματώσει δηλαδή. Τα προβλήματα αυτά που δυσχεραίνουν την υλοποίηση μερικών από τις προτάσεις μας, τα έχουμε ενσωματώσει και υιοθετούμε και προτείνουμε προτάσεις, κάνουμε προτάσεις για την επίλυσή τους. Είναι προαπαιτούμενο. Πρέπει φυσικά να λυθούν τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος για να έχουμε ανάπτυξη και να έχουμε επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω ότι διαβάζοντας τις δικές σας έρευνες και είδα και κάποια δημοσιεύματα που αφορούσαν μία έρευνα που έγινε στην Γερμανία από μία ομάδα οικονομολόγων, η οποία λέει ότι στην ουσία το 90% των δανειακών πόρων των 280 δις που έχει πάρει η Ελλάδα από τα μνημόνια χρησιμοποιήθηκε για να αποπληρωθούν δανεισμοί τραπεζών και ότι μόνο το 5% αυτών των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για να τονώσει τη ζήτηση της οικονομίας. Αυτά τα στοιχεία αυτού του οργανισμού εντούτοις δεν συμπίπτουν με τα δικά σας στοιχεία. Από τα δικά σας στοιχεία προκύπτει ότι υπήρξε χρηματοδότηση της οικονομίας, όχι βέβαια αισθητά ανώτερη από αυτό το ποσοστό που αναφέρεται, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έλεγα σχεδόν διπλάσια από αυτό το ποσοστό. Από την άλλη μεριά, πώς θα ήταν δυνατόν να χρηματοδοτούν τράπεζες στην οικονομική δραστηριότητα τη στιγμή που θα έχουν επιτοχεύσει οι ίδιες επειδή δεν τα αποπληρώνονται τα δάνεια? Ακριβώς. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση για το discrepancy που αναφέρετε, γιατί δεν έχω πρόκειται στις πηγές, θα πρέπει να αποταθώ στους ερευνητές για να το πούμε. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε, ακόμα και αν ισχύουν εκείνα τα νούμερα και είναι τόσο μεγάλη η διαφορά, χωρίς τις τράπεζες δεν υπάρχει οικονομία. Οι τράπεζες δεν είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις οι οποίες είναι κάπου και βγάζουν κέρδος και εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Χωρίς τις τράπεζες δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και η οικονομία. Οπότε το ότι πάνε λεφτά στις τράπεζες από τα δάνεια, τα καινούργια δάνεια που παίρνει κατά καιρούς η χώρα, στην οικονομία πάνε αυτά τα λεφτά. Βέβαια, μπορούμε να δούμε ακριβώς με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η επιλογή και με ποιο τρόπο. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης όμως πολύ μεγάλο και άλλο, το οποίο φεύγει και από το scope της. Ναι, και υπάρχει όμως και μία άλλη διάσταση, είναι ότι εάν πάρει το ποσό των κόκκινων δανείων που επιβαρύνουν τις τράπεζες και τα οποία είναι περίπου 100 δις σήμερα και πάρει το ποσοστό των χρημάτων που έχουν πάρει οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίησή τους, στην ουσία διαπιστώνει ότι η ανακεφαλαιοποίηση κάλυψε το έλλειμμα των κόκκινων δανείων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το χρήμα που παίρνουν οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίησή τους έχει ήδη κυκλοφορήσει προκαταβολικά στην αγορά, ασχέτως αν αυτοί οι οποίοι το πήραν δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αυτό εσείς στις έρευνές σας, σαν στοιχείο που θα επηρεάσει τη μελλοντική ζήτηση για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει επιχειρηματικό σχεδιασμό, για παράδειγμα, αυτό εσείς το προβάλλετε, το αναλύετε πιο διεξοδικά? Στη συγκεκριμένη έρευνα διατυπώνουμε προτάσεις για την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Πρέπει να λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων, πρέπει να λυθεί το θέμα του πώς θα δανείζονται οι επιχειρήσεις. Και εσάς ποιες είναι οι προτάσεις σας επ' αυτού? Επειδή δεν είναι μια έρευνα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ακριβώς, είναι μια σε ένα κεφάλαιο της έρευνας αναφερόμαστε σε 5-6 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Το οποίο επίσης παρεπιπτόντως και η συγκεκριμένη έρευνα και όλες είναι διαθέσιμες δημόσια και δωρεάν στο διανέωση.org. Όπως θέλει μπορεί να τις κατεβάσει και να τις αναλύσει. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι όλα αυτά τα επιμέρους προτάσεις ή επιμέρους προτάσεις που διατυπώνονται στη συγκεκριμένη έρευνα, στη συνέχεια θα εξειδικευτούν. Δηλαδή το να πει κανείς ότι πρέπει να εισαχθεί η αξιολόγηση στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της. Αυτό είναι μια έρευνα από μόνη της. Θα πάμε και θα πάρουμε
κομμάτια αυτής της μεμονωμένης έρευνας και θα τα αναπτύξουμε εις βάθος στο αμέσως επόμενο διάστημα. Μέσα στα επόμενα σχέδιά μας δεν είναι έρευνα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε έρευνα για το φορολογικό, έχουμε έρευνα για την πολυνομία, για το θέμα της δημόσιας διοίκησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα προχωρήσουμε δηλαδή εις βάθος στα επιμέρους θέματα στο επόμενο διάστημα. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε όλο αυτό εξ αρχής, γιατί είναι μια έρευνα η οποία δεν έχει το scope μιας τέτοιας ολιστικής έρευνας. Είναι μια χαρτογράφηση. Οπότε στη συνέχεια θα πάμε εις βάθος στα επιμέρους θέματα. Κάποια στιγμή ενδέχεται να φτάσουμε και στο χρηματοπιστωτικό που καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρει αρκετά, γιατί είναι και φλέγον και είναι και προαπαιτούμενο για όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε στα άμεσα πλάνα. Επίσης είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό. Αλλάζουν τα πράγματα συνέχεια. Αλλά εφόσον χρειαστεί και εφόσον το πρόβλημα εξακολουθήσει να είναι φλέγον, υποθέτω ότι θα ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Ένας άλλος τομέας που με εντυπωσίασε στην έρευνά σας είναι αυτές οι τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης. Ακριβώς. Αυτές, σε ρευστό χρήμα τις έχετε αποτιμήσει, δηλαδή το πόσο κοστίζουν. Δεν έχουμε αποτιμήσει το κόστος τους. Έχει κάνει ο Σάμια καταγραφή και έχει δείξει ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στις 189 που μετράει, η Παγκόσμια Τράπεζα, συγγνώμη, η Ελλάδα είναι στο νούμερο 132. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά δηλαδή σε αυτό το τομέα. Το κόστος αυτής της καθυστέρησης της επιχειρήσης δεν έχει αποτιμηθεί σε νούμερο ευρώ, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και επίσης κοστίζει πάρα πολύ σε κόστος ευκαιρίας, γιατί δεν έρχονται επενδύσεις επειδή το νομικό καθεστώς εδώ είναι αρκετά δύσκολο. Ναι. Αν ρωτήσει κάποιος ξένες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να κάνουν άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι παράγοντες για τους οποίους δεν έρχονται, θα σου πούν φορολογικό, γραφειοκρατία και όλα τα γνωστά, αλλά πρώτο απ' όλα είναι η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Δεν νοείται επιχειρηματίας να έρθει να φέρει τα λεφτά του να επενδύσει, ξέροντας ότι αν γίνει κάτι θα μπλέξει στα δικαστήρια για 17 χρόνια μέχρι να βγει η απόφαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Οπότε είναι ένας από τους τομείς και όλα στους οποίους θα δουλέψουμε και εμείς παραπάνω για να βγάλουμε περισσότερες καινοτόμες. Είναι δύσκολο στο μέσο, βέβαια. Είναι δύσκολο να γίνουν πράγματα και να αλλάξουν στον τομέα της δικαιοσύνης. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό κομμάτι. Έτσι, από περιέργεια, πόσες μέρες είναι ο μέσος όρος απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και πόσες. Τι ισχύει, ας πούμε, για το μέσο όρο στις χώρες μέλη του οργανισμού, του ΩΣΑ? Στον έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο μέσος χρόνος που δίνει είναι 1.500 μέρες, 1.580 αν δεν κάνω λάθος. 1.580. Ναι. Που βεβαίως. Είναι σχεδόν 5 χρόνια. Ναι, είναι παραπάνω από 4 χρόνια. Και το μέσο όρο δεν τον θυμάμαι, αλλά πρέπει να είναι κάτω από ένα χρόνο. Στις χώρες μέλη του ΩΣΑ. Στις χώρες που μέτρησε η Παγκόσμια Τράπεζα, οι οποίες είναι 189. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό συγκριτικό μειονέκτημα. Απέχουμε και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο στις 189 χώρες. Είμαστε ανάμεσα στις χώρες του τρίτου κόσμου στο πόσο γρήγορα λειτουργεί η δικαιοσύνη μας. Και αυτό, όπου, για τους λόγους που είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και αυτό έχετε, ας πούμε, ειδικούς σε θέματα νομικά και που θα συνδυάζανε τη νομική διάσταση του θέματος με την γραφειοκρατική του και τη διοικητική του, γιατί μια ανατροπή στον τομέα αυτών απαιτεί σε βάθος μεταρρυθμίσεις και σε πολλά επίπεδα, όχι σε ένα μόνο επίπεδο. Ακριβώς. Ο τρόπος που λειτουργούμε είναι ως εξής. Για κάθε θέμα που θέλουμε να μελετήσουμε και να διατυπώσουμε προτάσεις, φτιάχνουμε μια ατυχώ ομάδα ειδικών στο χώρο. Για τη συγκεκριμένη δούλεψαν οικονομολόγοι και ερευνητές με το συντονισμό του Πάνου Τσακλόγλου. Αν πάμε να μελετήσουμε επιμέρους κομμάτια, στο φορολογικό ας πούμε, το έχουμε αναθέσει σε μια εταιρεία συμβούλων που είναι ειδική στα φορολογικά θέματα. Το τι πιστεύουν οι Έλληνες, το στήσαμε το ερωτηματολόγιο σε συνεργασία με πολιτικό επιστήμονα. Αν πάμε να δούμε τη δικαιοσύνη, θα πάμε σε κάποιον ειδικό. Στείλουμε λοιπόν εμείς ως ερευνητικός οργανισμός, στείλουμε ad hoc ομάδες ειδικών που μελετάνε το κάθε θέμα. Για την έρευνα που κάναμε για το ΕΣΠΑ, πήγαμε σε μια εταιρεία συμβούλων, η οποία έχει δουλέψει σε πολύ άριθμα έργα και ξέρει από μέσα και από έξω και ανακατοντά τη διαδικασία για να αναδείξουμε ποια είναι τα γραφειοκρατικά προβλήματα. Αν μελετήσουμε τη δικαιοσύνη, που θα τη μελετήσουμε, θα πάμε στους ειδικούς. Το θέμα της πολυνομίας το δώσαμε σε κάποιον ειδικό στα θέματα δημόσιας διοίκησης.
Οπότε με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας. Θα μαζέψουμε τους καλύτερους που θα βρούμε στην Ελλάδα για να μελετήσουμε το συγκεκριμένο και θέμα. Αυτό το θέμα της πολυνομίας το εντάσσεται στην μια γενικότερη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ή έχετε ξεχωριστή μελέτη και έχουμε για τη δημόσια διοίκηση? Έχουμε ειδική μελέτη για την πολυνομία και την κακονομία. Επειδή είναι στο πλαίσιο της εξειδίκευσης που πάμε και θέλουμε να δούμε για ποιο λόγο η Ελλάδα έχει τόσο πολλούς νόμους, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται, που είναι και το πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα, και επίσης να εξετάσουμε το φαινόμενο της κακονομίας, το οποίο είναι διαφορετικό, είναι σχετιζόμενο αλλά διαφορετικό. Τι εννοείτε με κακονομία? Η κακονομία είναι ότι... Εννοείται ότι υπάρχουν νόμοι που είναι κακοί? Το φαινόμενο που βλέπουμε, νόμοι να περνάνε με ένα σωρό άσχετες τροπολογίες, πράγμα που κανονικά απαγορεύεται, πολύ μεγάλος αριθμός προεδρικών διαταγμάτων, πολύ μεγάλος αριθμός διευκρινιστικών διατάξεων, οι οποίες έρχονται μετά από την ψήφιση ενός νόμου. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Άρα αλλοιώνουν τον νόμο, θέλετε. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αλλάξει ο τρόπος νομοθέτησης γενικώς και να γίνει πιο ορθολογικός. Και βέβαια να γίνει πιο ορθολογικό το σώμα γενικά, το ρυθμιστικό. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC, με τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο, Διευθυντή Περιεχομένου της Οργάνωσης Διανέωσης, που ασχολείται με θέματα που αφορούν την αναδιάρθρωση και θα έλεγα τον βαθύτερο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Συζητάμε στη σημερινή εκπομπή. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το SBC, οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, με τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο, που είναι Διευθυντής Περιεχομένου στον Οργανισμό Διανέωσης. Συζητάμε θέματα αναπτυξιακά, θέματα αναδιάρθρωσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και στο δεύτερο αυτό μέρος της εκπομπής θα επικεντρωθούμε περισσότερο στον αναπτυξιακό ρόλο του ΕΣΠΑ και των δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας να αξιοποιήσει τις κοινοτικές ενέσεις στον τομέα αυτών. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος, κύριε Γεωργακόπουλε, για το παραγωγικό μοντέλο, την ανάγκη της αναδιάρθρωσής του και της, θα έλεγα, της επαναπροσαρμογής του στη νέα οικονομική πραγματικότητα που κάποιοι την αποκαλούν και τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δύο ερωτήματα. Από την έρευνα που κάνατε για το ΕΣΠΑ, πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι 2007-2013 και δεύτερο ερώτημα, τι προοπτικές προσφέρονται τώρα? Οι πόροι αξιοποιήθηκαν όπως συνήθως αξιοποιούνται οι πόροι των ευρωπαϊκών χρημάτων που έρχονται στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80. Ψάχνοντας, μελετώντας το θέμα, διαπιστώσαμε, περιμέναμε γνωρίζοντας την ελληνική κατάσταση, να βρούμε ότι τα χρήματα έχουν κατασπαταληθεί, ότι υπάρχει τρομερή διαφθορά, ότι έχουν πεταχτεί τα πάντα και έχουμε χάσει, ως χώρα δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Δεν ισχύει. Τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά, αυτά που προέρχονται από τα ταμεία συνοχής, μπαίνουν στη χώρα. Είναι μεγάλα ποσά, είναι συνολικά περίπου 160 δισεκατομμύρια που έχουν μπει από τη δεκαετία του 80 μέχρι τώρα. 160 δισεκατομμύρια. Είναι στα διάφορα από τα MOP. Ξέρετε, φαντάζομαι ότι. Από το 82 και μετά. Σωστά. Εξαιτίας της Ελλάδας ξεκίνησαν τα ταμεία συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρηματοδοτούν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ασθενέστερων χωρών. Μετά με το πακέτο Delors, πακέτο Santer, το γάμα Κουπουσού, το ΕΣΠΑ που είχαμε μέχρι το 2013 και το ΕΣΠΑ το Τρέχον. Τα λεφτά που έρχονται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο γίνονται κάτι. Γίνονται έργα. Γίνονται το τάξεις, γίνεται το μετρό, γίνονται πράγματα τα οποία τα βλέπουμε, είναι απτά, γίνονται δρόμοι που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Το 1 ευρώ που επενδύεται από τα λεφτά του ΕΣΠΑ μπορεί να γίνει 2, 3, 4, 5 ευρώ. Το ενδιαφέρον πράγμα που βρήκαμε είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια μορφή αξιολόγηση. Ότι αυτά που γίνονται γίνονται λίγο πολύ τυχαία χάρη στις πρωτοβουλίες του τάδε υπουργού ή του τάδε υπεύθυνου μιας διαχειριστικής αρχής. Και όχι με κάποιο κεντρικό σχέδιο. Και βρήκαμε επίσης ότι η ευθύνη γι' αυτό δεν είναι αμιγώς ελληνική. Ο ίδιος ο σχεδιασμός των προγραμμάτων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν απαιτεί αξιολόγηση του πού πάνε τα χρήματα. Αυτό μας έκανε τρομερή εντύπωση, φυσικά. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει, μοιράζει έτσι χρήμα χωρίς να αξιολογεί τι γίνεται αυτό. Τους βάζουν μια πολύ σκληρή γραφειοκρατική διαδικασία, ώστε να μην κλαπούν τα λεφτά. Και δεν κλέβονται τα λεφτά. Όντως έρχονται στη χώρα, περνάνε τη γραφειοκρατική διαδικασία και πηγαίνουν κάπου. Το πού πηγαίνουν όμως, υπάρχουν κάποιες κεντρικές αρχές που έχει κάθε ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να πάει οπουδήποτε, αλλά μπορεί να πάει σε συγκεκριμένους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κατευθύνσεις. Το τι γίνονται στο τέλος και το αν οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, δεν τους νοιάζει ιδιαίτερα. Είναι θέμα δικό μας. Και επειδή από τον κεντρικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ δεν υπάρχει υποδομή αξιολόγησης τέτοιας μορφής, εναποτίθεται στην κάθε χώρα ξεχωριστά να την στήσει. Και δεν έχουμε στήσει μια τέτοια υποδομή κεντρικά. Βεβαίως, έχουν γίνει έργα, έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας και από το ΕΣΠΑ 713, αλλά υπάρχουν πολλά σημαντικά προβλήματα που εμποδίζουν αυτά τα λεφτά να πάνε μόνο στις καλύτερες. Κατά πόσο ισχύει τότε μια ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η ελληνική απορροφητικότητα ήταν χαμηλή σε ό,τι αφορά τους κοινοτικούς πόρους και ότι στην ουσία χάθηκαν κοινοτικοί πόροι που εν συνεχεία διεκδικήθηκαν από άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία για παράδειγμα? Αυτό δεν ισχύει. Η ελληνική απορροφητικότητα ήταν πάρα πολύ ψηλή. Πάντα αργούμε σε όλα τα 7 ετή προγράμματα, αργούμε να πάρουμε μπροστά και να αρχίσουμε να απορροφούμε πόρους για τους λόγους της γραφειοκρατίας και της καθυστέρησης. Ενίοτε και για πολιτικούς λόγους, όταν είναι προεκλογική περίοδος, υπογράφονται έργα τα οποία συνέχεια πετιούνται στον καλό αυτών αχρήστων. Αλλά η απορροφητικότητα τελικά κατέληξε και σε αυτή την περίοδο στην Ελλάδα να είναι αρκετά υψηλή. Το θέμα είναι ότι τα λεφτά που ήρθαν, πού ήρθαν, τι έγιναν. Εν πολλοίς έγιναν χρήσιμα πράγματα σαν τα προανεφερθέντα, το τάξης, πράγματα για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Έγιναν πράγματα, γίνονται πράγματα, πολλά από αυτά τα βλέπουμε γύρω μας κάθε μέρα. Κάποια άλλα πράγματα όμως, στις επωνομαζόμενες soft δράσεις, δηλαδή σεμινάρια, δράσεις επιμόρφωσης, όπου κανένας δεν ξέρει πώς πήγαν, πώς επιμορφώθηκαν, τι έγινε, εκεί είναι δυνατόν να χάθηκαν μεγάλα ποσά. Βέβαια, αυτό είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο και έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία, την εν γέννη γραφειοκρατία που υπάρχει στο ΕΣΠΑ. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, υπάρχει το ανέκδοτο ότι όλοι οι Ιρλανδοί έχουν εκπαιδευτεί ο καθένας σε σεμινάρια από το ΕΣΠΑ, από τα ευρωπαϊκά χρήματα, ναι. Τρεις φορές ο καθένας. Οπότε αυτό είναι γενικό φαινόμενο. Και το έχουμε και εδώ. Επίσης, εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη πληθώρα συμβουλευτικών εταιριών, οι οποίες υπολογίζεται ότι είναι περίπου 2.500, πολλές από τις οποίες, η συντριπτική πλειοψηφία μάλλον από τις οποίες είναι πάρα πολύ μικρές και οι οποίες προσφέρουν συμβουλές. Αυτές οι επιχειρήσεις προσφέρουν συμβουλές σε υποψήφιους που θέλουν να αναλάβουν έργα του ΕΣΠΑ, μικρούς, από μικροεπιχειρηματίες μέχρι μεγάλες επιχειρήσεις. Και πληρώνονται και αυτές από πόρους του ΕΣΠΑ, από τα προγράμματα. Από ένα νόμιμο ποσοστό που δικαιολογεί το ΕΣΠΑ. Αυτές είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις και επίσης είναι εντελώς ανεξέλεγκτη η δράση τους στη χώρα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι μπλεγμένες και με τις αρχές διαχείρισης που ορίζουν ποια είναι τα έργα που θα γίνουν. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. Σε πολλά έργα και ειδικά στα πολύ μεγάλα έργα είναι εντελώς απαραίτητο να υπάρχουν, γιατί κανένας άλλος δεν έχει και την τεχνική γνώση, ας πούμε, να γράψει τα τεχνικά δελτία που περιγράφουν το έργο. Αλλά γενικά στην Ελλάδα η δράση αυτής της αγοράς είναι λίγο πολύ ανεξέλεκτη. Άλλα προβλήματα που υπήρξαν το 7-13 ήταν το overbooking. Κάποια στιγμή προς το τέλος, επειδή καταλάβαμε ότι τελειώνει ο χρόνος, αρχίσαμε να περνάμε έργα εντελώς ανεξέλεκτα. 1,5 εκατομμύριο εκεί, 2 εκατομμύρια για να γίνει αυτό. Υπογράφανε έργα σαν τρελή και με αποτέλεσμα να φτάσουμε να έχουμε δεσμεύσει το 130% του ποσού το οποίο μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Και βέβαια αυτά ήταν έργα τα οποία τελικά στη συνέχεια κόπηκαν. Ένα άλλο πρόβλημα επίσης είναι ότι υπάρχει θέμα με την εκπαίδευση των. Επειδή είναι τόσο δύσκολη η γραφειοκρατική διαδικασία και η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται ουσιαστικά από τις δομές διαχείρισης των εδώ προγραμμάτων, που είναι οι περιφέρειες ουσιαστικά και οι διαχειριστικές αρχές.
Υπάρχει θέμα ανθρώπινου δυναμικού, δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν αρκετοί εξειδικευμένοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να κρίνουν, να γράψουν προγράμματα, να τα περιγράψουν σωστά και να καθοδηγήσουν την υλοποίησή τους με τον τρόπο που πρέπει. Όλα αυτά τα προβλήματα οδήγησαν σε μία μη βέλτιστη χρήση των κεφαλαίων του προηγούμενου ΕΣΠΟ, που ήταν 24 δισεκατομμύρια περίπου. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να κάνουμε μία καταγραφή σε δημοσιογραφικό πρώτο επίπεδο. Κάναμε μία δημοσιογραφική έρευνα πάνω στο ΕΣΠΟ 713, όπου περιγράψαμε όλα αυτά που σας λέω αναλυτικά, όλες τις στρεβλώσεις, τι δεν έγινε σωστά, ποιες είναι οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη συνέχεια, επειδή αυτό δεν αρκεί, πήγαμε σε μία συμβουλευτική εταιρεία η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στο ΕΣΠΑ. Της αναθέσαμε να μας κάνει μία τεχνική ανάλυση του ΕΣΠΑ 14-20. Μάλιστα. Και να μας διατυπώσει μία σειρά από προτάσεις, οι οποίες είναι βέβαια πολύ τεχνικές και πολύ συγκεκριμένες, για να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες του επόμενου ΕΣΠΑ. Αυτές τις προτάσεις τις έχουμε καταθέσει και στον αρμόδιο υφυπουργό. Είναι στη διάθεσή του για να υλοποιήσει και να υιοθετήσει ό,τι θέλει από αυτά. Και ουσιαστικά να σας πω ότι αυτός είναι και ο ρόλος του οργανισμού. Έτσι. Θέλουμε όλες οι ερευνές μας να αποτυπώνουν τα προβλήματα, τον αξιακό χάρτη των Ελλήνων, το νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται, τα προβλήματα του ΕΣΠΑ, αλλά να καταλήγουν με κάποιο τρόπο και σε διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής, οι οποίες θα είναι χρήσιμες σε πολιτικές δυνάμεις, σε πολιτικά κόμματα, σε έναν βουλευτή ο οποίος θέλει να καταθέσει μια ερώτηση, σε έναν υπουργό ο οποίος θέλει να κάνει κάτι στον τομέα δραστηριότητάς του και χρειάζεται τεκμηριωμένη έρευνα να υποστηρίξει τη δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά μας. Το κάναμε για το ΕΣΠΑ, θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε και για τα άλλα κομμάτια, μερικά από τα οποία τα αναφέραμε και στο πρώτο μέρος για το παραγωγικό μοντέλο. Μα οι εταιρείες που αναφέρατε ότι δεν γίνεται αξιολόγηση του ΕΣΠΑ, από ό,τι γνωρίζω, η εταιρεία η οποία εκπονεί ένα πρόγραμμα, δηλαδή το συντάσσει για να το υποβάλει στις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες, όταν εκτελεστεί το πρόγραμμα, δεν είναι υποχρεωμένη να υποβάλει και την αξιολόγηση του προγράμματος? Ακριβώς. Το θέμα της αξιολόγησης. Δεν γίνεται αυτό δηλαδή? Γίνεται ότι το έργο έγινε σωστά, παραδόθηκε όπως πρέπει, εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Όλο αυτό ισχύει. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση για το αν το έργο αυτό καθ' αυτό. Για τη σκοπιμότητα, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Αν έχει πολλαπλασιαστική αξία για την οικονομία. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται μόνο σε επίπεδο πολιτικό. Στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος θέλει να κάνει κάτι στη αναπτυξιακό, ξέρω, να φτιάξει από μια παιδική χαρά ένας περιφερειάρχης μέχρι το μετρό. Μάλιστα. Σε αυτούς εναπόκειται να κάνουν αυτή την αξιολόγηση. Και πολλές φορές, επειδή και η πολιτική κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ σταθερή, ο ένας υπουργός θέλει να κάνει κάτι, η γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ χρονοβόρες διαδικασίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που θέλει να κάνει κάτι ένας υπουργός, το οποίο μπορεί να έχει μελετήσει το πολλαπλασιαστικό το αποτέλεσμα, πάει ο υπουργός, έγινε ανασχηματισμός, ήρθε ο επόμενος, έχει άλλες προτεραιότητες, έφυγε. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μια αξιολόγηση σε τέτοιο επίπεδο της πολλαπλασιαστικής αξίας των έργων. Πιο ψηλά, σε ψηλότερη βαθμίδα. Εσείς μπορείτε να παίξετε αυτό το ρόλο, δηλαδή εσείς μπορείτε να είστε ένα είδος τυφλοσούρτη για κάποιον υπουργό ή για υπουργούς που θα ήθελαν να αναμορφώσουν την οικονομία. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα τέτοιο ρόλο επειδή είμαστε ανεξάρτητος οργανισμός. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να προτείνουμε συγκεκριμένα έργα. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε συγκεκριμένους τομείς όπου θα άξιζε τον κόπο να επενδυθεί δημόσιο χρήμα ή ευρωπαϊκό χρήμα, προκειμένου. Αλλά το να προτείνουμε συγκεκριμένα έργα ότι πηγαίνετε και φτιάξετε ένα δρόμο από εκεί ως εκεί, εκεί δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί είμαστε ανεξάρτητος οργανισμός και δεν είναι αυτό το αντικείμενό μας ακριβώς. Είναι το αντικείμενό μας να διατυπώσουμε την αξία της μέτρησης της αξίας εκείνου του δρόμου και να δώσουμε στον αρμόδιο υπουργό τα εργαλεία, να του προτείνουμε τα εργαλεία για τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορέσει να τον φτιάξει γρήγορα και χωρίς να χαθεί πάρα πολύς χρόνος με... Επειδή αναφέρατε τη λέξη τομείς, ποιοι είναι στο νέο σας παραγωγικό μοντέλο οι πιο ελπιδοφόροι για ανάπτυξη και αναδιάρθρωση τομείς? Ναι, οι τομείς είναι... Ουσιαστικά η McKinsey έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι για το ποιοι είναι οι τομείς της ελληνικής οικονομίας που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εμείς διατυπώνουμε κάποιες προτάσεις σε ένα από τα κομμάτια της έρευνας για την ενίσχυση αυτών των κλάδων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως γνωστόν τον τουρισμό, τα logistics, τις μεταφορές, την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, έργα πληροφορική. Αλλά γνωρίζουμε ότι αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους αξίζει να επενδυθούν λεφτά και πιστεύουμε ότι, μάλιστα, όχι μόνο να επενδυθούν λεφτά, να δοθούν κίνητρα
κυρίως το σημαντικότερο από όλα να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια. Οπότε διατυπώνουμε τέτοιου τύπου προτάσεις για αυτούς τους τομείς. Βεβαίως μπορούν να ισχύουν τέτοιου τύπου λύσεις και για άλλους. Αλλά όντως είναι καλά κατοχυρωμένο ότι σε αυτούς τους τομείς η Ελλάδα μπορεί να έχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αναπτυχθούν κάποιες επενδύσεις με εξαγωγικό χαρακτήρα. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα ότι, ωραία, έχουμε ας πούμε ορισμένους τομείς οι οποίοι όντως μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Πρώτον, έχουμε το φαινόμενο της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, για να μην το πούμε μετανάστευση επιχειρήσεων, αλλά έχουμε και το φαινόμενο συναφές με την μετεγκατάσταση της φυγής, της διαρροής μάλλον, θεάς ουσίας, εγκεφάλων από τη χώρα. Ναι. Αυτό το αντιμετωπίζετε στις μελέτες σας, το λαμβάνετε υπόψη σας σαν υπαρκτό πρόβλημα? Είναι δύο προβλήματα. Το μεν πρώτο πρόβλημα σε κάποιο βαθμό καλύπτεται από τις προτάσεις για το νέο παραγωγικό μοντέλο. Γιατί, εάν είχαμε ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα και δεν είχαμε πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις δεν θα έφευγαν. Δεν φεύγουν επειδή έχει καλύτερο καιρό στην Βουλγαρία, φεύγουν ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα εμπόδια εδώ. Περιγράφοντας την άρση των εμποδίων, πιστεύουμε ότι αυτή η πορεία θα ανασχεθεί. Στο θέμα του brain drain, το οποίο είναι διαφορετικό, θα το μελετήσουμε μεμονωμένα. Θέλουμε αφενός να δούμε... Γιατί από ό,τι είδα στην έρευνά σας, η ανεργία των, το ποσοστό της ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών είναι από τα πλέον εντυπωσιακά. Στη συγκεκριμένη κάρτα, μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι είναι κάρτα του 2007. Ναι, αυτό σημαίνει ότι είναι δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, η πολύ χαμηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό των νέων, αλλά και όχι μόνο των νέων, και άλλων, των γυναικών, ας πούμε. Είμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βεβαίως, το να λες σε μια κοινωνία που έχει 24% ανεργία ότι πρέπει να δουλεύουν μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού, μοιάζει οξύμορο, αλλά δεν είναι. Το pool του εργατικού δυναμικού μας είναι μικρό, θα μπορούσε να μεγαλώσει. Υπάρχει το φαινόμενο του brain drain ότι πολλοί από τους εκπαιδευμένους νέους Έλληνες φεύγουν. Αυτό θέλουμε να το μελετήσουμε ευρύτερα. Δηλαδή θέλουμε να δούμε με ποιο τρόπο γίνεται η επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα. Έχουμε μια έρευνα προγραμματισμένη για το φθινόπωρο για το θέμα της πανεπιστημιακής και της δημόσιας έρευνας. Θέλουμε να δούμε πώς λειτουργεί αυτό. Έχουμε μια άλλη έρευνα που είναι συναφής, όχι απόλυτα σχετική, αλλά περίπου, το δημογραφικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Βέβαια. Όπως... Και επηρεάζει και το ασφαλιστικό, ασφαλώς. Εννοείται, πολύ σημαντικό. Το αναδείξαμε και στο θέμα της έρευνά μας για την υγεία. Ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται. Από το 2010 έχει μειωθεί κατά 250.000 ανθρώπους. Για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 70 έχουμε αρνητικό δίκτυο μετανάστευσης. Φεύγουν περισσότεροι από αυτούς που έρχονται. Μέχρι τουλάχιστον το κύμα το μεταναστευτικό τώρα της προσφυγικής κρίσης. Επίσης, για πρώτη φορά το 2013. Από τότε που έχουμε στοιχεία, από το 1932, στην Ελλάδα γεννήθηκαν κάτω από 100.000 μωρά. Το 2014 γεννήθηκαν ακόμα λιγότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι φεύγουν, είναι ότι δεν γεννιούνται αρκετοί Έλληνες, είναι ότι ζούμε και περισσότερο. Δεν υπάρχει κάποια επίπτωση μέχρι τώρα της κρίσης στο προσδόκιμο, δόξα τω Θεώ. Τη ζωή, ναι. Οπότε το πρόβλημα το δημογραφικό, έχουμε ήδη μια προγραμματισμένη για τους επόμενους μήνες μελέτη, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια προβολή και στο πιο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Να δούμε δηλαδή προς τα πού θα πάει αυτή η κατάσταση και τι επιπτώσεις θα έχει, όχι μόνο στο ασφαλιστικό που είναι προφανές, αλλά και σε άλλα πράγματα. Στο κομμάτι του elderly care, ας πούμε. Το οποίο θα μπορούσε να είναι ένας από τους τομείς στους οποίους η χώρα θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική. Να δούμε δηλαδή τι ευκαιρίες υπάρχουν. Ωραία, θα γεράσουμε, δεν γίνεται. Τι ευκαιρίες προκύπτουν από αυτό? Ας είμαστε μια χώρα γέρων. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το μελετήσουμε. Θα μελετήσουμε το κομμάτι της έρευνας και για το κομμάτι του brain drain συζητάμε να δούμε μια καταγραφή του τι μυαλά υπάρχουν εκεί έξω. Δηλαδή οι Έλληνες που έχουν φύγει, που έχουν πάει, ποιοι είναι, τι κάνουν, έχουν φύγει για πολύ καιρό, θα σκοπεύουν να ξαναγυρίσουν. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να το μελετήσουμε μεμονωμένα. Θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η απήχηση αυτών των μελετών τόσο στον δημόσιο τομέα, δηλαδή στο επίπεδο της πολιτικής και διοικητικής μηχανής, και ποια είναι η απήχηση στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι του δίνεται την ευκαιρία κάποιων προσανατολισμών? Ο στόχος μας
είναι διτός ως οργανισμό. Μας ενδιαφέρει, όπως είπαμε, να έχουμε συγκεκριμένο και απτό impact στον δημόσιο τομέα, δηλαδή στους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Γι' αυτό όλες μας οι μελέτες πηγαίνουν στους αρμόδιους φορείς, στην κυβέρνηση, σε βουλευτές, στα πολιτικά κόμματα. Πηγαίνουν επίσης σε φορείς συνδικαλιστικούς, εργοδοτικούς. Θέλουμε λοιπόν να πάρουν αυτές τις πολιτικές, να τις υιοθετήσουν, ίσως και να τις υλοποιήσουν. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να φτάσουμε και σε όσο το δυνατόν περισσότερα μάτια. Είμαστε περισσότερο εξωστρεφείς από ένα παραδοσιακό think tank. Μάλιστα. Θέλουμε δηλαδή να εκλαϊκεύουμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας και να φτάνουν στο ευρύ κοινό. Για δύο λόγους. Και για να λειτουργήσει ως πίεση στην υιοθέτηση των πολιτικών, προσφέρουμε τεκμηριωμένες απόψεις για το γιατί πρέπει να υιοθετηθούν αυτές τις πολιτικές. Θέλουμε τους πολίτες να τις ασπαστούν και να τις προωθήσουν. Και επίσης για να συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, να τον πυροδοτούμε ενίοτε, όποτε χρειάζεται. Μερικές φορές θα εισάγουμε θέματα τα οποία δεν είναι θέματα του δημοσίου διαλόγου. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας και ελπίζουμε να τον καταφέρουμε. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά, κύριε Γιώργο Κόπουλε, και ότι οι προσπάθειες που κάνετε, όντως αξιόλογες, θα έχουν και την ανάλογη απήχηση και επίπτωση βέβαια σε μια οικονομία για την οποία η ανάπτυξη είναι εκ των ουκάνευ. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχόμαστε το έργο σας να ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων, θέματα ανάπτυξης και μελετών του Οργανισμού Διανέωσης. Συζητήσαμε σήμερα στο στούντιο με τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο, διευθυντή περιεχομένου αυτού του νέου οργανισμού που ιδρύθηκε πριν μερικούς μήνες από τον επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, κύριο Δημήτρη Δασκαλόπουλο.